50 χρόνια συμπληρώνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Για μισό αιώνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε γειτονιά του πλανήτη, μετά από σεισμούς, λοιμούς, επιδημίες, άλλες φυσικές ή μη καταστροφές. Η ιδέα για την δημιουργία της μη κυβερνητικής οργάνωσης προέκυψε κατά τη διάρκεια του Νιγηριανού Εμφυλίου Πολέμου ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της χώρας και στην επαρχία της Μπιάφρας. Δύο Γάλλοι γιατροί πήγαν εθελοντικά για να βοηθήσουν τα θύματα. Εκεί βίωσαν την φρίκη. Άσκησαν σφοδρή κριτική στην πολιτική της σιωπής που ακολουθούσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Και έτσι ίδρυσαν τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Πάνω από όλο αυτό που μετρούσε ήταν αυτή η εμπειρία στην Μπιάφρα. Είχαμε πάει με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Ξέρετε, είχαμε υπογράψει ένα έγγραφο που έλεγε «Δεν θα καταθέσουμε αυτά που είδαμε». Και θέλαμε να δώσουμε την μαρτυρία μας για όσα είχαμε δει να συμβαίνουν με τα παιδιά της Μπιάφρα. Η οργάνωση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις συγκρούσεις, τις ασθένειες και την φτώχεια. Σήμερα οι γιατροί χωρίς σύνορα μετρούν 64.000 υπαλλήλους και εθελοντές. Έχουν παρουσία σε 88 χώρες, σε όλα τα μέτωπα, ιδίως τα πιο δύσκολα. Στο Αφγανιστάν, όπου ο ρόλος τους είναι σημαντικός καθώς έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας, την Μαδαγασκάρη, την Αϊτή. Δεν είναι λίγες οι φορές που διακινδυνεύουν την ζωή τους. Τρεις γιατροί χωρίς σύνορα δολοφονήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην Αιθιοπία. Τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης καλύπτονται από ιδιωτικές δωρεές. Αυτή την περίοδο είναι στην πρώτη γραμμή και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και στο μεταναστευτικό ζήτημα, στις ροές που υπάρχουν τόσο στη Μεσόγειο θάλασσα, όσο και στην Κεντρική Αμερική. Πολλές φορές σκέφτομαι πολλά θύματα που δεν είχαμε χρόνο να τα σώσουμε, αλλά ξέρετε, σε αυτό υπάρχει και ο αντίλογος, έστω και αν ακούγεται λίγο παιδικό. Αρκεί που έχεις φέρει ευημερία σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αρκεί που ενδεχομένως κατάφερες και έσωσες έστω και μία ζωή, ώστε να συνεχίσεις να προσπαθείς.